eBay εναντίον AliExpress. Πάμε να δούμε τις διαφορές. Καλώς ήρθατε για ένα ακόμη βίντεο. Σε αυτό το βίντεο συγκρίνουμε το eBay με το AliExpress, που είναι δύο πλατφόρμες που έχουν πάρα πολλά κοινά. Καταρχήν, και οι δύο είναι πλατφόρμες οι οποίες φιλοξενούν άλλους εμπόρους. Δεν αγοράζετε ποτέ τίποτα απευθείας από το eBay ή από το AliExpress. Είναι δύο πλατφόρμες οι οποίες απλά κρατάνε κάποιο μικρό ποσοστό από τους πολιτές. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι στο προϊόν, στη βαθμολογία του, στο AliExpress έχει καλύτερο σύστημα. Οπότε, όταν βλέπουμε ένα προϊόν, μπορούμε να συγκρίνουμε καλύτερα την άποψη των χρηστών που έχουν γι' αυτό. Στο eBay είναι λίγο πιο περίπλοκο το σύστημα, υπάρχει μόνο στην αρχική σελίδα από κάθε προϊόν και όχι πάντα, οπότε είναι λίγο πιο περίπλοκο, ενώ στο AliExpress μπαίνετε εδώ, βλέπετε το συγκεκριμένο προϊόν, βλέπετε πόσοι αγοραστές έχουν γράψει τη γνώμη τους και βλέπετε τη βαθμολογία. Εδώ βλέπουμε τις αρχικές σελίδες, η αρχική σελίδα από το AliExpress και η αρχική σελίδα από το eBay. Μία ακόμη δομική διαφορά που έχουν οι δύο πλατφόρμες είναι ότι το eBay έχει site σε διάφορες χώρες, αλλά μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση από το κεντρικό του, το διεθνές site που είναι με την κατάληξη .com και να επιλέξουμε από ποια περιοχή θα μας έρθει το προϊόν ή σε ποια περιοχή βρίσκεται. Για παράδειγμα, θα κάνουμε μία αναζήτηση για ένα φακό φωτογραφικής μηχανής. Βλέπετε εδώ πέρα έχει διάφορες επιλογές και σε μεταχειρισμένα και σε καινούργια. Στο eBay υπάρχουν περισσότερα μεταχειρισμένα σε σχέση με το AliExpress. Υπάρχουν όμως και στο AliExpress μεταχειρισμένα. Και βλέπετε εδώ πέρα Item Location. Επιλέγουμε Europe ή θα δούμε στη συνέχεια τι θα κάνουμε αν θέλουμε να επιλέξουμε κάτι από Αμερική ή από Ασία. Από την άλλη, το AliExpress είναι ένα site, το διεθνές, το κινέζικο. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί έμποροι οι οποίοι έχουν αποθήκες και σε διάφορες άλλες χώρες. Για παράδειγμα, θα επιστρέψουμε σε αυτήν εδώ την κάμερα που είχαμε επιλέξει, είναι από το διεθνές site και βλέπετε ότι έχει πολλές αποθήκες ο συγκεκριμένος έμπορος όμως. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με τον έμπορο. Έχει στην Τσεχία, στην Κίνα, στη Ρωσία και στην Ισπανία. Εμείς που είμαστε εδώ θα επιλέξουμε κάτι ανάμεσα σε Ισπανία και Τσεχία, καθώς δεν θέλουμε να πληρώσουμε τελωνείο. Για να δούμε τις τιμές αν επιλέξουμε Κίνα και εστίαση. Εδώ πολύ ωριακά, επειδή έχει και δωρεάν μεταφορικά, γλιτώνουμε το τελωνείο, γιατί είναι 21,35. Να υπενθυμίσουμε ότι τελωνείο πληρώνουμε μόνο όταν κάτι κοστίζει μαζί με τα μεταφορικά πάνω από 22 ευρώ, οπότε εδώ είμαστε πολύ ωριακά. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν θα προτείναμε να κάνουμε αυτή την επιλογή, καθώς μπορούμε να το παραγγείλουμε για παράδειγμα από την Τσεχία κατευθείαν, μια επιλογή, και να μας έρθει και πολύ πιο γρήγορα, ή από την Ισπανία, μια άλλη επιλογή. Εδώ όμως βλέπετε ότι έχει πολλά μεταφορικά. Συνήθως δεν έχουν τόσο πολλά μεταφορικά. Είναι η συγκεκριμένη επιλογή που έχει πολλά μεταφορικά. Για να δούμε από Τσεχία. Από Τσεχία έχει μόνο 2,76. Πρακτικά μας έρχεται και φθηνότερο από ότι θα μας έρθει αν το παραγγείλουμε από την Κίνα. Συνήθως υπάρχει και ένα κουπονάκι εδώ στο AliExpress. Τώρα, σε σχετικά με τα προϊόντα που έχουν οι δύο πλατφόρμες, θα μπορούσαμε να πούμε, όχι καταστήματα. Στο eBay μπορούμε να βρούμε σχεδόν τα πάντα. Πρακτικά τα πάντα, ακόμα και σε μεταχειρισμένο, μπορούμε να βρούμε οτιδήποτε. Το AliExpress, ενώ έχει τα πάντα, ειδικεύεται κυρίως στα κινέζικα και αυτό γιατί έχει περισσότερους Κινέζους εμπόρους. Είναι λογικό, έχει έδρα την Κίνα, οπότε περισσότεροι Κινέζοι είναι εκεί. Οι ίδιοι όμως πολιτές πολλές φορές υπάρχουν και στο eBay και στο Amazon. Στο AliExpress όμως συνήθως έχουν χαμηλότερες τιμές. Σε επόμενο βίντεο θα δείξουμε κάτι φωτιστικά που πήραμε για τα βίντεό μας μάρκας Newer, όπου ο πολιτής είχε κατάστημα και στο AliExpress και στο eBay και στο Amazon. Το παραγγείλαμε από το AliExpress που είχε χαμηλότερη τιμή και από τα τρία και μας το έστειλε με συσκευασία Amazon. Για να καταλάβετε δηλαδή ότι πολλές φορές μπορεί να είναι και ο ίδιος πολιτής και ακριβώς το ίδιο προϊόν. Μία μεγάλη διαφορά που υπάρχει έχει να κάνει με το τελωνείο. Το AliExpress χρησιμοποιεί και ευρωπαϊκές αποθήκες, ο κάθε έμπορος που υπάρχει στο AliExpress, έτσι ώστε να μας τα στέλνει από ευρωπαϊκή χώρα και να μην πληρώνουμε τελωνείο. Από την άλλη, το ίδιο συμβαίνει και στο eBay, όμως υπάρχει και μια μεγάλη διαφορά ότι το eBay έχει το Global Priority Program, οπότε όταν αγοράζουμε κάτι από Αμερική, το τονίζω αυτό από Αμερική, πάρα πολλοί έμποροι έχουν μπει σε αυτό το πρόγραμμα όπου προπληρώνουμε το τελωνείο.
Τα μεταφορικά μπορεί να μας φανούν τσιμπημένα, όμως έχουν μέσα και το τελωνίο. Θα το δούμε εδώ σε ένα παράδειγμα. Βλέπετε αυτόν τον επεξεργαστή της Intel. Κάνουμε μια αναζήτηση, βλέπουμε την τιμή. Εδώ είναι σε δολάρια 281 ευρώ. Μπορούμε να δούμε αν μας συμφέρει αυτό ή όχι. Αν στην Ελλάδα θα το βρούμε φθηνότερο ή όχι. Κάποιες φορές μπορεί στην Ελλάδα να το βρούμε αρκετά φθηνότερο. Συνήθως συμβαίνει με φωτογραφικά είδη, τουλάχιστον από την εμπειρία μου, οι τιμές να είναι στα ίδια και κάποιες φορές πιο χαμηλά στην Ελλάδα. Οπότε το παίρνεις από εδώ. Και εδώ βλέπουμε στο σημείο που μας αναφέρει τη μέθοδο αποστολής. Μας λέει ότι έχει περίπου 23,88 ευρώ μεταφορικά. Όμως σε αυτό το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται και οι φόροι και το τελωνίο. Οπότε όσο και αν σας φαίνονται ακριβά αυτά τα μεταφορικά, δεν είναι στην πραγματικότητα. Έχουν μέσα και το τελωνίο. Έρχεται στην Ελλάδα, είναι προπληρωμένο και είμαστε έτοιμοι. Δεν έχουμε ούτε άγχος ούτε αγωνία πόσο θα πληρώσουμε, αν θα είναι ακριβό το τελωνίο, αν θα μας γδάρουν τα courier. Έρχεται κατευθείαν στην πόρτα μας. Είναι πολύ σημαντικό πλεονέκτημα αυτό, ειδικά για αγορές από Αμερική, σε κάποια είδη τεχνολογίας, σε κάποια εξαρτήματα αυτοκινήτων, σε ρούχα επώνυμα, πάρα πολύ σημαντικό αρκετές φορές. Μπορεί δηλαδή να μας γλιτώσει αρκετά χρήματα. Δεν αξίζει τον κόπο να τσιγκουνευτούμε στα μεταφορικά, να πληρώσουμε 10 ευρώ μεταφορικά αντί για 30 ή 40 και μετά να μας μαγκώσει το τελωνίο, αλλά και τα courier που φέρνουν τα πράγματα από το τελωνίο, όπου κρατάνε αρκετά μεγάλη προμήθεια. Κάτι το οποίο είναι ένα ζήτημα. Από την άλλη, το AliExpress αυτό προσπαθεί να το αντιμετωπίσει αποκλειστικά με αποθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό επαφίεται στον κάθε πολιτή. Κάτι αντίστοιχο φυσικά υπάρχει και στο eBay. Μπορούμε να μπούμε στα ευρωπαϊκά του site, τα οποία όμως, να προσέξετε, δεν εγγυώνται ότι το προϊόν βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αν μπείτε στο αγγλικό site, στο UK, Ηνωμένο Βασίλειο, ή στο γερμανικό, DE, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το προϊόν στέλνεται μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει να τσεκάρετε στο σημείο που λέει Item Location, σε όλα τα site του eBay είναι το ίδιο. Εάν δεν σας λέει Ευρωπαϊκή περιοχή, στείλτε ένα μήνυμα στον πολιτή, μην τυχόν έχει κάποια αποθήκη στην Ευρώπη και σας το στείλει από εκεί. Μία άλλη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλατφόρμες είναι ο τρόπος πληρωμής. Το PayPal έχει περισσότερες επιλογές, το eBay συγγνώμη, έχει περισσότερες επιλογές, αλλά κυρίως έχει PayPal. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Προτιμάμε το PayPal, πάντα είναι ένας ενδιάμεσος ο οποίος μας γλιτώνει όταν γίνει στραβή και φθήνει το πολιτής. Σχεδόν πάντα παίρνει το μέρος του πελάτη και έτσι μας γλιτώνει από πολλούς πελάδες και μπορούμε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Από την άλλη, το AliExpress δέχεται μόνο κάρτες. Δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα να μας κλέψει τα χρήματα, γιατί το AliExpress διαχειρίζεται την όλη συναλλαγή, δεν τη διαχειρίζεται ο κάθε έμπορος. Είναι πάρα πολύ αξιόπιστο, δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά πάντα προτείνουμε το PayPal να έχετε μία επιπλέον την κλίδα ασφαλείας. Δεν υπάρχει λόγος να δίνετε απευθείας την κάρτα σας, με το PayPal δίνετε απλά το PayPal σας. Και έχετε έναν ακόμα παράγοντα ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει αν κάτι πάει στραβά, ένα προϊόν έρθει χαλασμένο και δεν το αναγνωρίζει ο έμπορος. Ένα προϊόν έρθει λατωματικό ή λάθος. Τελικά, σε τι από τα δύο θα πρέπει να απευθυνθούμε αν θέλουμε να ψωνίσουμε κάτι? Στο AliExpress θα προτείναμε να πάτε αρχικά εάν θέλετε κάτι που είναι κινέζικο. Είναι η πρώτη μας επιλογή σε αυτό, καθώς οι έμποροι που κατασκευάζουν το προϊόν τους στην Κίνα είναι η πρώτη επιλογή όπου το βάζουν και συνήθως έχει λίγο χαμηλότερη τιμή. Οι αρκετά μεγάλοι έμποροι που υπάρχουν στο AliExpress έχουν και ευρωπαϊκές αποθήκες, με την τιμή να μην ανεβαίνει πάρα πολύ όταν επιλέγετε την ευρωπαϊκή αποθήκη, οπότε γλιτώνετε και τελωνία, τα μεταφορικά συνήθως είναι χαμηλά, πολύ χαμηλά, και κυρίως γλιτώνετε χρόνο, σας έρχεται σε μία εβδομάδα, άντε δύο λόγω τώρα του κορονοϊού, οπότε το προτείνουμε κυρίως για κινέζικα προϊόντα. Από την άλλη, το eBay έχει και κινέζικα προϊόντα, αλλά έχει και άλλα προϊόντα. Εάν θέλετε κάτι πιο επώνυμο, για παράδειγμα σε ρούχα, θα προτείναμε το eBay. Φυσικά, πάντα προτείνουμε να κάνετε μια έρευνα αγοράς και στα δύο, όπως και στο Scrooge. Εάν κάτι το βρείτε σε τιμή ίδια ή λίγο μεγαλύτερη στην Ελλάδα, φυσικά θα προτιμήσετε να το πάρετε από την Ελλάδα. Όμως, εν τέλει, μπορούμε να πούμε ότι και οι δύο πλατφόρμες είναι αξιόπιστες. Επίσης, αρκεί να προσέχετε τη βαθμολογία του πολιτή. Για παράδειγμα, εδώ αυτός ο πολιτής στο eBay έχει 98,7, είναι μια καλή βαθμολογία. Ό,τι είναι πάνω από 98, είμαστε OK. Μην πάτε και ψωνίσετε από κάποιον που έχει 90 ή 80 κάτι. Στο AliExpress
οι βαθμολογίες είναι λίγο πιο χαμηλές. Εδώ πέρα βλέπετε τη βαθμολογία του εμπόρου. Για AliExpress το 97% είναι καλά. Γενικά στο AliExpress ό,τι είναι από 91-92% και πάνω είναι καλό. Επίσης τσεκάρετε τους ακολούθους, τσεκάρετε ένα προϊόν πόσοι το έχουν αγοράσει και έχουν γράψει κριτική. Δηλαδή αν το έχει αγοράσει ένας και έχει γράψει κριτική δεν είναι και τόσο αξιόπιστη. Καταλαβαίνετε φαντάζομαι τη διαφορά. Σε γενικές γραμμές είναι δύο πολύ αξιόπιστα site, αρκεί να προσέχουμε τις παγίδες που είπαμε. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε στην περιγραφή για link και περισσότερες πληροφορίες και φυσικά να κάνετε subscribe στο κανάλι μας για να βλέπετε το καινούργιο μας βίντεο. Τα λέμε!